Το μεσημέρι της 5ης, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης πραγματοποίησε κατάληψη του κτίριου της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης ενάντια στο νέο σύστημα προσλήψεων διορισμών που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, ενώ την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί και 24ωρη απεργία. Βασικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, όχι στην παιδεία των περίκοπων. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, όχι στην παιδεία των περίκοπων. Αρχίζουμε από σήμερα το μεσημέρι την κατάληψη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιτιθέμενη στο νέο σύστημα προσλήψεων διορισμών που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο βρίσκεται στη Βουλή σε διαδικασία προσψήφισης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αύριο. Σε κεντρικό επίπεδο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν κινητοποιήσεις και μέσα σε όλο το Σαββατοκυριακό και νέες αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις της επόμενης εβδομάδας. Ήδη όπως φαίνεται δεκάδες σύλλογοι σε όλη τη χώρα που κάνανε χθες γενικές συνελεύσεις όπως και ο δικός μας προσανατολίζονται σε αγώνα διαρκείας μέχρι την απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που καταργεί επί της ουσίας την αξία του βασικού πτυχίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που καταργεί μέρος της προϋπηρεσίας χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στα μήκη και στα πλάτη της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εισάγει όρους αγοράς στο δικαίωμα στην εργασία. Ο Υπουργός κάνει τη δουλειά του, θέλει να μας τρομοκρατήσει κιόλας και λίγο. Η αλήθεια είναι ότι έχει στα χέρια του το πεπόνι και το πεπόνι είναι το τάξιμο των διορισμών. Αλλά επειδή έχουμε χορτάσει 10 χρόνια υποσχέσεις για διορισμούς και πλέον δεν τις πιστεύουμε, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε μόνο όταν δούμε τους διορισμούς να γίνουν στην πράξη και να είναι τόσοι όσοι είναι αναγκαίοι και βασικά να μην χάσει κανένας σημερινός εργαζόμενος τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή εργάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί από αυτούς που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση. Συνεπώς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση ποιοι από αυτούς δεν θα εργαστούν την επόμενη χρονιά. Φέτος έχουμε περίπου 130 αναπληρωτές, δεν σας λέω το ακριβές νούμερο, οι οποίοι είναι λίγο λιγότεροι από αυτούς που έχουμε ανάγκη. Καλύφθηκαν περισσότερα κενά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά και πάλι όχι όλα.